Φιλοσοφία είναι αυτό που τελικά μας οδηγεί στην αλήθεια για τον συνάνθρωπο και τον κόσμο, αλλά επιτυχάνεται μόνο μέσω της αφοσίωσης στον εαυτό μας. Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις μου σχετικά με τη χρησιμότητα της αρχαίας φιλοσοφίας, αλλά και της φιλοσοφίας γενικότερα. Και κάπου εδώ, φυσικό επόμενο είναι να μου πείτε, είσαι μόλις 17 χρονών. Πώς είναι δυνατόν εσύ να γνωρίζεις ένα θέμα που απαιτεί εμπειρία και χρόνο, που πολλοίς κόσμος, μέχρι και προχωρημένης τρίτης ηλικίας, πιθανότατα να μην έχει καταφέρει πράγματι να ασχοληθεί με αυτό. Και ναι, ως ένα βαθμό έχετε δίκιο, δεν γνωρίζω τίποτα από θεωρητική φιλοσοφία. Παρ' όλα αυτά, όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι κι εγώ, χρησιμοποιώ πηγές της φιλοσοφικής σκέψης, εκ των οποίων η αναζήτηση της αλήθειας, η θέληση για γνώση, η αμφιβολία και η συνείδηση του θανάτου. Οι παραπάνω γνωστικές λειτουργίες αποτελούν μέρος των ανθρώπινων πράξεων, μέσω των οποίων το άτομο καταφεύγει στην επίλυση ζητημάτων και ανησυχιών με απότερο στόχο την μία και μοναδική ευτυχία. Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Θέλω όλοι να θυμηθείτε τη φορά που βρισκόσασταν σε μία συνάθρηση, όπου μη γνωρίζοντας το πώς ακριβώς, η συζήτηση ξέφυγε από τα πεπατημένα και πήγε σε θέματα πέραν των γνώσεών σας. Τέθηκαν ερωτήματα όπως το «Τι είμαστε τελικά», «Το ρόλο μας στη γη» και άλλα τέτοια θέματα που δεν καταλήγουν πουθενά. Οι περισσότεροι από εσάς, ναι, το βλέπω στα μάτια σας, γύρισατε σπίτι με μία γλυκανάλατη γεύση ματαιότητας. Παραδόξως, όλοι, λίγο πολύ, θυμόμαστε σημαντικές στιγμές υπαρξιακής κενότητας. Και εκεί είναι που θέλω να καταλήξω. Πώς δηλαδή, το ίδιο το ερώτημα που θέτουμε στον εαυτό μας, το οποίο είναι πηγή ενδιαφέροντος και νοήματος για εμάς και συμβάλλει άμεσα στη ψυχοσύνθεσή μας, παραμένει ενδιαφέρον, ακόμη και αν μείνει για πάντα αναπάτητο. Πριν απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα, ας περάσουμε για λίγο στην καθημερινότητά μας. Σε μια καθημερινότητα όπου δυστυχώς ο ατομικισμός κυριαρχεί και ακολουθείται ως Ευαγγέλιο από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Σε μια καθημερινότητα όπου τα υλικά αγαθά έπαψαν να αποτελούν μέσο, αλλά να είναι αυτός ο σκοπός. Εκεί όπου πολλοί από εμάς ψάχνουμε να βρούμε καταφύγιο. Σε λάθος καταβλισμούς. Μία βουτάμε στην κατάθλιψη, μία στην εθιστική προσήλωση σε ουσίες, άτομα και ιδέες, μία στον πικρόχολο κινησμό και πάει λέγοντας. Θα βρεθεί άρα για να ρωτιόμαστε το μαγικό αυτό φίλτρο, η φόρμουλα της ευτυχίας. Λοιπόν, εσύ, ναι εσύ, είσαι η φόρμουλα αυτής της ευτυχίας. Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι ο ρόλος της φιλοσοφίας. Ο Αριστοτέλης είπε, αυτό που πέτυχα με τη φιλοσοφία ήταν να κάνω με τη θέλησή μου αυτά που οι άλλοι τα κάνουν επειδή φοβούνται τους νόμους. Με άλλα λόγια, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος είπε το συγκλονιστικό, ότι κατέκτησε τα πρέπει με τα θέλω του και έκανε την αρετή, ζωτική του ανάγκη, αγγίζοντας την τελειότητα της ανθρώπινης φύσης, που για αυτόν ήταν να τίνει προς το άριστο. Γι' αυτό κι εγώ, με το ταπεινό και μάλλον συντομότερο φιλοσοφικό μου δίδαγμα στο γνωστό σύμπαν, θα ήθελα να σας προτείνω να θέτετε στον εαυτό σας ερωτήματα καθημερινά. Μπορεί πολλά, μπορεί και όλα, να μείνουν για πάντα αναπάντητα. Μπορεί ωστόσο, στη διάρκεια της φιλοσοφικής σας αναζήτησης, να βρείτε απαντήσεις σημαντικότερες από εκείνη του ίδιου του ερωτήματος. Όπως προείπα άλλωστε, για μένα, φιλοσοφία είναι αυτό που οδηγεί στην αλήθεια για τον συνάνθρωπο και τον κόσμο, αλλά επιτυχάνεται μόνο μέσω της αφοσίωσης στον εαυτό μας. Ο Λούντβιχ Βίνκενστάιν είπε,
Η φιλοσοφία δεν είναι θεωρία, αλλά ενέργεια. Καθώς λοιπόν κάνουμε μία πράξη, το αποτέλεσμα της ενέργειας επιστρέφει τόσο σε εμάς, όσο και στους γύρω μας. Όπως η ζωή είναι ένα σύνολο συνεχόμενων και αλληλένδετων πράξεων, έτσι και η φιλοσοφία δεν είναι απρόσωπες θεωρίες ανεξάρτητης πραγματικότητας. Θα ήθελα να ολοκληρώσω κάπου εδώ την ομιλία μου με έναν απλό συλλογισμό. Κάθε μας πράξη εμπεριέχει μέσα της μία φιλοσοφική υπόσταση. Η φιλοσοφική αυτή υπόσταση γεννά ερωτήματα τα οποία οδηγούν σε απαντήσεις ή ακόμη και αναπάντητα σε περισσότερο νόημα στη ζωή. Συνεπώς, μήπως το ερώτημα «Τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή» απαντάτε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που απαντάτε το ερώτημα «Τι είναι αυτό που δίνει ζωή σε ένα νόημα» Μήπως τελικά η απάντηση και στα δύο αυτά ερωτήματα είναι «Φιλοσοφία»?